Υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών ερευνά η αστυνομία στα Χανιά, που πιθανόν να βρίσκεται μπροστά στην εξάρθρωση κυκλώματος με πολύχρονη δράση, που είχε απλώσει τα πλοκάμια του και εκτός Ελλάδας. Σε μια τόσο πλειστή κοινωνία, εμπορία βρεφών και τρομερό. Σοκαριστικό, βέβαια. Την υπόθεση χειρίζεται το οργανωμένο έγκλημα σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη κάτω από άκρα μυστικότητα εδώ και πολλούς μήνες. Πηγές αναφέρουν ότι ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τουλάχιστον ενός γυναικολόγου, ιδιοκτήτη κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερος γιατρός του μαιευτικού κλάδου. Από εδώ είμαι, αλλά εγώ μένω Αθήνα. Εκεί θα σας έλεγα πως είναι μεγάλο θέμα. Τώρα εδώ πέρα. Πιστεύετε πάντως ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τελικά την ανάγκη και την επιθυμία πολλών ζευγαριών για να βγάλουν χρήματα? Και βέβαια. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν χωράει να πω κάτι άλλο. Αυτό το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μια κοινωνία σαν τα Χανιά, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Να ήταν κάποια άλλη πόλη, ναι, σαν τα Χανιά, όχι. Όχι. Δεν είναι και ότι το καλύτερο, βέβαια. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Θεωρώ ότι έχουμε την πιο δυνατή ασφάλεια στην Ελλάδα, οπότε θα βρεθεί η άκρη σίγουρα. Η αστυνομική της υπηρεσίας οργανωμένου εγκλήματος σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων διερευνούν αν πίσω από περιπτώσεις δωρεάς οαρίων και παρένθετης μητρότητας βρίσκονται υποθέσεις εμπορίας βρεφών. Φέρονται να έχουν προβεί σε ελέγχους τόσο στις εγκαταστάσεις κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης όσο και σε σπίτια των φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Σίγουρα είναι σοκαριστικό. Μακάρι να τους βρουν. Στενοχωριέμαι και πάρα πολύ. Που ακούω και συμβαίνουν τόσο δυσάρεστα γεγονότα στην ανθρωπότητα και που επηρεάζουν πολύ την ψυχολογία των ανθρώπων. Στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων έχουν προσαχθεί για ανάκριση αλλοδαπές που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται επίσης η συμμετοχή στο κύκλωμα δικηγόρου και συμβολεογράφου.